Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα οργανογράμματα. Έχουμε ήδη δείξει πώς εισάγουμε ένα οργανόγραμμα στην παρουσίασή μας. Στη διαφάνεια 5 εμφανίζεται ένα οργανόγραμμα. Τα διάφορα στοιχεία από τα οποία αποτελείται είναι τα εξή. Το 1 είναι ο προϊστάμενος. Το 2 είναι ο βοηθός του προϊσταμένου. Το 3, το 4 και το 5 είναι οι υφιστάμενοι του προϊσταμένου. Εννοείται πως μεταξύ τους ο 3, ο 4 και ο 5 είναι συνεργάτες. Ας δούμε άλλη μία φορά πώς εισάγουμε ένα οργανόγραμμα. Εισάγουμε μία νέα διαφάνεια και στη συνέχεια αλλάζουμε την διάταξή της κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο τίτλος και διάγραμμα ή οργανόγραμμα. Αν στη συνέχεια κάνουμε διπλό κλικ εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε ένα οργανόγραμμα. Κάνοντας κλικ στο OK, το οργανόγραμμα εισάγεται στη διαφάνειά μας. Επιστρέφουμε στην πέμπτη διαφάνεια για να δείξουμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε να διαγράψουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να διαγράψουμε τον 5. Τον επιλέγουμε και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Delete. Και ο 5 έχει ήδη διαγραφεί. Εάν θέλουμε να εισάγουμε ένα ακόμη στοιχείο, θα πρέπει να επιλέξουμε την ιδιότητά του. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων οργανόγραμμα, μέσω της οποίας, εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε έναν υφιστάμενο, έναν συνεργάτη ή έναν βοηθό. Εάν υποθέσουμε πως θέλουμε να εισάγουμε έναν υφιστάμενο του 1, στην ουσία έναν συνεργάτη του 3 και του 4, επιλέγουμε τον 1, κάνουμε κλικ στο βέλος και κλικ στο στοιχείο υφιστάμενος. Το στοιχείο εισάγεται εδώ. Για να πληκτρολογήσουμε κείμενο, κάνουμε ένα κλικ μέσα και πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε, το 5, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν θέλουμε ο 4 από ο υφιστάμενος του 1 να γίνει υφιστάμενος του 3, Κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο μέσα στον 4 και τον σύρουμε επάνω στον 3 όπου και αφήνουμε το αριστερό πλήκτρο. Αυτή τη στιγμή ο 4 έχει γίνει υφιστάμενος του 3. Εάν θέλουμε ο 2, ο οποίος είναι βοηθός του 1, να γίνει βοηθός του 5, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο τον σύρουμε πάνω στο 5, όπου και αφήνουμε το αριστερό πλήκτρο. Ο 2 έχει γίνει τώρα βοηθός του 5. Προσέξτε, ο 4 είναι υφιστάμενος του 3, γι' αυτό υπάρχει αυτή η γραμμή σύνδεσης. Ενώ ο 2 δεν είναι υφιστάμενος του 5, έχει τον τίτλο του βοηθού του 5, γι' αυτό υπάρχει αυτή η γωνιακή σύνδεση. Εάν θέλουμε να μορφοποιήσουμε ένα στοιχείο, κάνουμε δεξί κλικ επάνω του και επιλέγουμε Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος. Στη συνέχεια μπορούμε παραδείγματος χάρη να αλλάξουμε το χρώμα, το στυλ της γραμμής και το καθεξής. Αν κάνουμε ένα κλικ, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό.